Κυρίες και κύριοι, σας εύχομαι να έχετε ένα καλό μεσημέρι, απόγευμα και ένα καλό τριήμερο που ακολουθεί το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι ζούμε ως ανθρωπότητα ιστορικές στιγμές. Ότι με τα όσα συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες, τόσο στη Ρωσία, στην Ουκρανία, όσο και στην Μέση Ανατολή, σε στρατιωτικό, διπλωματικό, πολιτικό επίπεδο, είναι όλα ανοιχτά για οτιδήποτε χειρότερο μπορείτε να φανταστείτε. Εκτιμώ ότι έχουν ανοίξει οι πύλες της κολάσεως και είμαστε στον προθάλαμο. Δεν αποκλείεται τίποτα. Δεν αποκλείεται να μπούμε στην κόλαση. Εκείνο το οποίο ως πια άνθρωπος μπορώ να σας πω είναι ότι δυστυχώς εμείς οι πολίτες, ας πούμε, οι φιλήσυχοι πολίτες, οι πολιτικοποιημένοι πολίτες, οι υπεύθυνοι πολίτες, όχι μόνο της Ελλάδας, αλλά όλων των κρατών, είμαστε σε προφανή αδυναμία. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι για να αποτρέψουμε αυτό που έρχεται. Δεν μπορούμε. Δεν μπορούμε. Αυτή τη στιγμή οι αποφάσεις παίρνονται ερήμην των πολιτών με απουσία της κοινής λογικής και με την θεοποίηση του οικονομικού ωφέλους κατά βάση και κυρίως. Επικρατεί η μισαλλοδοξία, η στρέβλωση της πραγματικότητας, οι παραμορφωτικοί καθρέπτες που δίνουν μια άλλη εικόνα από αυτή που είναι και που παρόλα αυτά δεν μπορούν να κρύψουν αυτό το οποίο έρχεται. Αρμαγεδόν. Οι τηλεοπτικές εικόνες που μεταδίδονται είτε από τη μια πλευρά είτε από την άλλη, ναι, κάποιες είναι φιλτραρισμένες, κάποιες όχι. Κάποιες απεικονίζουν την πραγματικότητα, κάποιες τη διαστρεβλώνουν την πραγματικότητα. Δύσκολο να καταλάβουμε τη διαφορά. Πολύ δύσκολο. Παράδειγμα, έχουμε το χτύπημα με πύραυλο στο προάβλιο του νοσοκομείου στη Λωρίδα στη Γάζα. Υπάρχουν δύο εκδοχές. Η μία, ότι λένε οι Ισραηλινοί, ότι προήλθε από, είναι πύραυλος που αστόχησε τους στρατιωτικούς σκέλους της Τζιχάντ. Οι άλλοι, όλοι δηλαδή, οι σχεδόν όλοι, οι αραβόφωνοι, τα αραβικά κράτη είναι πεπισμένοι ότι ο πύραυλος προήλθε, ήταν σκεμμένο χτύπημα από το Ισραήλ. Πού είναι η αλήθεια, ποια είναι η αλήθεια? Δεν είναι δύσκολο, είναι δύσκολο να την αναγνωρίσεις και πολύ εύκολο να πέσει στην παγίδα της παραπληροφόρησης. Γιατί το λέω αυτό? Διότι γνωρίζουμε ή θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι τόσο στην Ουκρανία όσο και στη Μέση Ανατολή, όπου και αλλού, διεξάγεται πόλεμος μαζί ή παράλληλα με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις διεξάγεται και ένα άλλος πόλεμος.
ο επικοινωνιακός πόλεμος, ο πόλεμος της προπαγάνδας, που ως πρώτο θύμα έχει την αλήθεια. Η προπαγάνδα, ο επικοινωνιακός πόλεμος, ο πόλεμος μέσω των ΜΜΕ που είναι σκληρός και αδυσόπιτος, σκοτώνει πρώτα απ' όλα την αλήθεια. Και ενώ συμβαίνουν αυτά, έχουμε θύματα, άμαχους πολίτες, άφτεγους, να θυσιάζονται κυριολεκτικά είτε με τη μία πλευρά είτε από την άλλη, στο βωμό συμφερόντων, κυρίως συμφερόντων. Και έχουμε τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών να κάνει διάγγελμα και να ταυτίζει την Ρωσία, τον Πούτιν με τη Χαμάς, ως τρομοκράτες δηλαδή, και να υποστηρίζει πλήρως το Ισραήλ. Όταν ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, παρά τις υποσχέσεις του, δεν κατόρθωσε να πείσει το Ισραήλ να ανοίξει ο διάδρομος στη Ράφα ώστε να περάσει η ανθρωπιστική βοήθεια προς τα 2,5 εκατομμύρια περίπου κατοίκους που είναι εγκλωβισμένοι στη λωρίδα της Γάζας. Για σκεφτείτε λίγο. Να είσαι εγκλωβισμένος στη λωρίδα της Γάζας. Να δέχεσαι βόμβες καθημερινά. Να μην έχεις φως, να μην έχεις νερό, να μην έχεις τρόφιμα, να συνυπάρχουν μικρά παιδιά, άρρωστοι, ηλικιωμένοι, άστεγοι, να περιφέρονται στα ερείπια της Γάζας φαντάσματα, κυριολεκτικά φαντάσματα, ανθρώπινα ράκη. Και για αυτούς να μην υπάρχει η παραμικρή ένδειξη αλληλεγγύης και ανθρωπισμού. Πού είναι ο άνθρωπος, το αλφα κεφαλαίο, πού είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα μπορέσει να σταθεί εκεί, να ξεπεράσει ιδεολογίες, θρησκευτικά δόγματα, μίσος, πάθη και να προσφέρει σε αυτόν εκεί που υφίσταται όσα εφίσταται, διότι έτυχε να γεννηθεί σε αυτή την περιοχή και όχι σε κάποια άλλη της γης. Είναι θέμα τύχης. Θα επιμείνω σε αυτά υπό την εξής έννοια, ότι υπάρχει ένα, θα έλεγα, διεθνής νομιμότητα. Υπάρχει το διεθνές δίκαιο, το οποίο έχει κανονιστικούς κανόνες, έχει το διεθνές δίκαιο διατάξεις που ρυθμίζουν τη συμπεριφορά των κρατών. Προβλέπει το διεθνές δίκαιο, προβλέπει το δικαίωμα των κρατών στην αυτοάμυνα, αλίμονο. Η Χαμάς έκανε μια τρομοκρατική ενέργεια, πολύ νεκρή ενέργεια, σε βάρος του Ισραήλ. Δεν έχει το δικαίωμα το Ισραήλ να αμυνθεί, προφανώς. Είναι νόμιμη η αυτοάμυνα, προβλεπόμενη και νόμιμη. Όμως, προβλέπονται και άλλες διατάξεις στο διεθνές δίκαιο, όπως η Συνθήκη της Γενέβης και τα πρωτόκολλα του 1977, που καθορίζουν κάποια πράγματα. Υπάρχει και το εθιμικό δίκαιο του πολέμου. Υπάρχει το όριο των εχθροπραξιών. Τι προβλέπει λοιπόν το ανθρωπιστικό δίκαιο, το δίκαιο του πολέμου, το εθιμικό δίκαιο, που είναι τμήμα του διεθνούς δικαίου, αυτού δηλαδή που προβλέπει το δικαίωμα στην αυτοάμυνα των κρατών που δέχονται επίθεση, τι προβλέπει, θα σας πω.
στις προβλέψεις είναι ο σεβασμός των αμάχων. Είναι η παροχή κάθε δυνατής βοήθειας στους άμαχους. Απαγορεύονται οι βομβαρδισμοί κατοικημένων πόλεων. Απαγορεύεται η ερήμωση. Απαγορεύεται οι συλλήψεις ομήρων. Απαγορεύεται, ρητά μάλιστα, ο βομβαρδισμός στα πολιτικά υποκείμενα, δηλαδή νοσοκομεία, σχολεία, γυροκομεία και υποδομές υγείας, κοινωνικής ωφέλειας, νερό δηλαδή, φως, και υποδομές των ανθρωπιστικών οργανώσεων. Αυτά είναι εκτός στρατιωτικών στόχων. Προβλέπεται από το διεθνές δίκαιο. Είναι λοιπόν υποχρέωση των εμπολέμων, είτε στην Ουκρανία είτε στη Μέση Ανατολή, να σεβαστούν το δίκαιο του πολέμου. Διαφορετικά, μπαίνουμε στην κόλαση. Μπαίνουμε στη ζούγκλα, όπου θα κυριαρχήσει η ανομία, η σύγκρουση χωρίς όρια, οι πολεμικές επιχειρήσεις χωρίς να υπολογίζουν το ανθρώπινο κόστος, και εκεί βεβαίως, όπως σας είπα, οι εξελίξεις μπορεί να είναι και ό,τι το χειρότερο μπορείτε ή δεν μπορείτε να φανταστείτε ή να φανταστούμε. Στα δύο θερμά μέτωπα, στην Ουκρανία δηλαδή και στην Μέση Ανατολή, έχουμε στην Ουκρανία απευθείας εμπλοκή, πέρα βεβαίως των δύο εμπολέμων, Ρωσίας και Ουκρανίας, έχουμε απευθείας εμπλοκή των Ηνωμένων Πολιτειών, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρενθετικά υποσημειώνω, μετέχει και η Ελλάδα. Κλείνει η παρένθεση. Τελευταία, έστειλε η Αμερική υπερσύγχρονα πυραυλικά συστήματα στην Ουκρανία. Αναμένεται η ρωσική απάντηση σε αυτά. Πάμε στη Μέση Ανατολή τώρα. Πέραν της Χαμάς και του Ισραήλ, να υπενθυμίσω ότι η Χαμάς δεν είναι το σύνολο του παλαιστινιακού λαού. Η Χαμάς έχει την πλειοψηφία στη λωρίδα της Γάζας. Γίνανε εκλογές κάποτε, νομίζω το 2007-2008, κέρδισε τις εκλογές. Η Χαμάς, έκτοτε βέβαια δεν ξανά έγιναν εκλογές, αλλά και ακόμα στη λωρίδα της Γάζας δεν είναι όλοι με τη Χαμάς. Και από την άλλη πλευρά υπάρχει και η Δυτική Όχθη, όπου εκεί είναι μια ημικατεχόμενη περιοχή από το Ισραήλ, στη Δυτική Όχθη, όπου εκεί, ας πούμε σχηματικά, εξουσία έχει η Παλαιστινιακή Αρχή, έχει και πρόεδρο τον Αμπού Αμπάς και με πρωτεύουσα τη Ραμάλα. Αυτοί δεν είναι με τη Χαμάς, έχουν καταδικάσει την ενέργεια της Χαμάς, έτσι. Τις συνέπειες όμως τις υφίστανται όλοι. Οι πολίτες, όλοι οι Παλαιστίνοι. Στη Μέση Ανατολή, λοιπόν, εκτός από τους εμπολέμους, το Ισραήλ και την Παλαιστινιακή Αρχή, έχουμε και την, θα έλεγα, δυνάμει συμμετοχή. Είναι έτοιμοι να μπουν δηλαδή στον πόλεμο. Το Ιράν. Η Χεσμολάχ, η τρομοκρατική συντική οργάνωση, η οποία χρηματοδοτείται και εκπαιδεύεται
από τους φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης, δηλαδή το Ιράν, ήδη έχει ξεκινήσει εχθροπραξίες στα σύνορα Λιβάνου και Ισραήλ. Πιθανότατα θα γενικευτεί αυτή η σύγκρουση που θα επιφέρει την παρέμβαση του Ιράν. Αυτό θα δημιουργήσει αλυσιδωτές αντιδράσεις και δεν αποκλείεται να έχουμε συμμετοχή με τον ένα ή τον άλλο τρόπο της Αιγύπτου, της Σαουδικής Αραβίας, της Τουρκίας. Άρα, τα πράγματα στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, ποια είναι η ευρύτερη περιοχή, είναι η περιοχή που περιλαμβάνει τη Μέση και Εγγύς Ανατολή, Ανατολική Μεσόγειο και Αραβική Χερσόνησο. Είναι μια περιοχή έφλεκτη, πήρε την αποθήκη. Αν πιάσει φωτιά αυτή η περιοχή, αν επεκταθεί ο πόλεμος εκεί, γεια πυρήμη χθήτω. Δεν θα μείνει τίποτα όρθιο. Και μην βαφκαλιζόμεθα με την ιδέα ότι εμείς βρισκόμαστε εκτός. Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Δεν είμαστε καθόλου έξω από την εξίσωση των γεγονότων στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Ασφαλώς και θα υπάρξουν συνέπειες και για μας. Συνέπειες για την παγκόσμια οικονομία. Εγώ απλώς να σας πω ένα παράδειγμα και θα σταματήσω το... Φανταστείτε να κλείσει το Ιράν τα στενά του Ορμούζ, εκεί που περνάνε δηλαδή τα πετρελαιοφόρα και το φυσικό αέριο. Αυτό φανταστείτε μόνο έτσι. Δεν θέλω να συνεχίσω άλλο σε αυτή την ανάλυση, αυτό που γίνονται, αλλά απλώς θα ήθελα να σας πω ότι να ανησυχούμε πάρα πολύ και να αγανακτούμε, διότι δεν έχουμε διαμορφώσει εκείνες τις προϋποθέσεις παρέμβασης ώστε να σταματήσουμε το μακελιό εμείς οι πολίτες. Δεν μπορούμε, είμαστε εκτός. Εκτός παιχνιδιού. Τις συνέπειες μόνο υφιστάμεθα. Θέλω όμως να πω τώρα για δύο θέματα εσωτερικής επικαιρότητας. Τα θεωρώ σημαντικά και πρέπει να τα πω. Το ένα αφορά το ασφαλιστικό που παρουσιάστηκε και θα κατατεθεί στη Βουλή αυτές τις μέρες. Σε ένα τομέα αφορά την εργασία των συνταξιούχων. Έχει το Υπουργείο βγάλει μια άποψη που λέει, νομοθετεί δηλαδή, ότι μέχρι τώρα κοβόταν η σύνταξη του συνταξιούχου που δούλευε κατά 30%. Τώρα δεν θα κόβεται ο 30%, αλλά θα του κόβεται 10% από τη δουλειά του. Θα παίρνει τη σύνταξη του ακέραιον, αλλά 10% θα του κόβεται από τη δουλειά του. Και μάλιστα πανηγυρίζει η κυβέρνηση ότι όλα αυτά θα είναι υπέρ των συνταξιούχων, υπέρ των εργαζομένων, ότι αυξηθεί το εισόδημά τους. Όμως υπάρχει μια άλλη πλευρά. Θα σας την πω τώρα. Ας υποθέσουμε ότι κάποιος παίρνει 500 ευρώ σύνταξη και εργάζεται. Του κρατάνε το 30%. Δηλαδή του κρατάνε 150 ευρώ. Αυτό είναι το 30% στα 500. Ο άνθρωπος δουλεύει σε μια δέκο, ας πούμε, και παίρνει πολλά χρόνια και παίρνει 2.400 ευρώ. Μεικτά. Με τον νέο νόμο θα του κρατάνε το 10%. Δηλαδή θα του κρατάνε 250 ευρώ. Άρα χάνει. Αυτό λοιπόν που σας είπα τώρα το αντιπαράδειγμα, στο παράδειγμα του Υπουργείου Εσωτερικών, το έστειλα με μήνυμα στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στον Άδωνη Γεωργιάδη. Προς τιμήν του, και το λέω προς τιμήν του, ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υπουργός, με παίρνει αμέσως τηλέφωνο και μου ζητάει διευκρινήσεις. Τι ακριβώς εννοώ. Του εξήγησα τι εννοώ, αυτά που γράφω.
διαπιστώνω δύο πράγματα. Πρώτον, ο υπουργός δεν το ήξερε αυτό. Δεν τον είχαν ενημερώσει οι συνεργάτες του. Το να μην το ξέρει κάτι ο υπουργός είναι δικαιολογημένο. Είναι αδικαιολόγητο να μην σε ενημερώνει οι συνεργάτες σου. Το δεύτερο που έχω να πω είναι ότι διαβεβαίωσε, αφού κατάλαβε βέβαια τι έχει συμβεί, γιατί είναι έξυπνος άνθρωπος, τα πιάνει με τη μία, ότι θα υπάρξει πρόνοια έτσι ώστε αυτό που θα πληρώνουν οι συνταξιούχοι, το 10%, σε κάθε περίπτωση, μου είπε, θα είναι μικρότερο από αυτά που πλήρωναν μέχρι τώρα, δηλαδή με την περικοπή της σύνταξης κατά 30%. Αυτά μου είπε ο υπουργός, εγώ απλώς σας το μεταφέρω και περιμένω να δω τι θα γίνει όταν θα ψηφιστεί ο νόμος στη Βουλή. Πάντως, επαναλαμβάνω, προς τιμήν του Άδωνη Γεωργιάδη, του υπουργού, ο οποίος αμέσως με πήρε τηλέφωνο και ζήτησε διευκρινήσεις. Και το δεύτερο που θέλω να πω πριν δώσω το λόγο σε εσάς, είναι κάτι που αφορά το Δήμο της Αθήνας, τις εκλογές του Δήμου της Αθήνας. Προσωπική μου άποψη, αυτό που ιτήθηκε στις εκλογές στο Δήμο της Αθήνας είναι η αλαζονία, μάλλον η υπέρμετρη αλαζονία. Αυτό ιτήθηκε. Παρακολουθώ το Δήμο χρόνια. Θέλω να διευκρινίσω ότι ήμουνα εκ των συνεργατών, σύμβουλος μάλιστα, του εμνήστου Δημάρχου Αθηναίων Αντώνη Τρίτση. Έζησα το Δήμο από τα μέσα. Αυτό το οποίο μας απασχολούσε τότε ήταν ένας σκληρός κομματικός μηχανισμός, προσκύμενος στην Νέα Δημοκρατία βέβαια, μάλλον όχι στην Νέα Δημοκρατία στο σύνολο, αλλά σε πρόσωπα της Νέας Δημοκρατίας, στο Δήμο της Αθήνας. Υπήρχαν δημοσιεύματα, υπήρχαν διάφορα που αυτούς τους ονομάζανε η μαφία του Δήμου της Αθήνας. Κάνανε φοβερά πράγματα. Από μινάρια φαίνεται αυτών έχουν φτάσει και στις μέρες μας. Θέλω να είμαι απόλυτα ειλικρινής. Ο Κώστας Μπακογιάννης δεν ήταν κακός δήμαρχος. Πολύ καλύτερος από πολλούς άλλους που πέρασαν από το Δήμο της Αθήνας ήταν ο Κώστας Μπακογιάννης. Και καλοπροαίρετος. Και ήθελε να προσφέρει, να το αναγνωρίσουμε. Όμως έκανε ένα μοιραίο λάθος. Δεν έλεγξε αυτόν τον σκληρό κομματικό πυρήνα της Νέας Δημοκρατίας. Οι οποίοι ήταν τόσο αλαζόνες που τη δεύτερη Κυριακή δεν πήγαν να ψηφίσουν, βέβαιοι ότι κερδίζουν το Δήμο και ότι πάλι θα είναι τα αφεντικά του Δήμου για την επόμενη πενταετία, παρακαλώ. Ο Κώστας Μπακογιάννης έκανε λάθος που εμπιστεύτηκε ανθρώπους. Για παράδειγμα, μέγα λάθος ήταν ο Μεγάλος Περίπατος. Τον έπεισαν κακοί σύμβουλοι για αυτό το εγχείρημα που πήγε να κάνει. Απέτυχε παταγωδός, το είπε ο ίδιος. Αυτό πλήρωσε. Όμως, αυτό κόστισε κάποια εκατομμύρια, τα οποία τα πλήρωσαν οι δημότητες του Δήμου της Αθήνας. Και επειδή και εγώ δημότης του Δήμου της Αθήνας είμαι, και εγώ μαζί με εσάς, τους δημότες του Δήμου της Αθήνας. Έκανε και άλλες επιλογές. Επιλογές οι οποίες αποδείχτηκαν όχι πετυχημένες. Για παράδειγμα, διόρισε Γενική Διευθύντρια στον ιστορικό Αθήνα 1984, μια κυρία, αξιοπρεπής και αξιόλογη, δεν μπορώ να πω, η οποία προσπάθησε να αλλάξει τη φυσιογνωμία του ιστορικού ραδιοφωνικού σταθμού Αθήνα 1984, απαξίωσε εν πωλής του δημοσιογράφους και προσπάθησε να τον κάνει έναν, θα έλεγα, μουσικοχορευτικό, ψυχαγωγικό συνοθήλευμα. Έφερε κάτι φίλους της, εκεί έτσι, καλλιτέχνες υποτίθεται, εντάξει, το Ανατάλλο κτλ. Αλλά έτσι προσπάθησαν τι, κάναν τι, κακό στον ιστορικό Αθήνα 1984, έναν σταθμό ενημερωτικό, έγκυρο, σοβαρό, υπεύθυνο, που είχε όχι μόνο, σωστή ενημέρωση, αλλά και εκπομπές λόγου και τέχνης. Εγώ συνάντησα τον κύριο Δήμαρχο, τον κύριο Μπακογιάννη, και του είπα ότι έχεις κάνει λάθος εδώ. Και μου απάντησε,
Εγώ έχω ένα θέση ένα λευκό, λέει, στην κυρία Τάδα, που και στους άλλους τους εμπιστεύομαι. Ναι, αλλά αποδεικνύονται ότι δεν είναι άξιοι της εμπιστοσύνης που τους έχεις δείξει. Πρέπει να τους ελέγξεις. Αυτό σημαίνει χρηστή διοίκηση. Ελέγχω σε αυτούς που έχω ένα θέση να κάνουν το Α ή το Β έργο. Ο νέος δήμαρχος, ο κ. Χάρης Λούκας που εξελέγει, πιστεύω ότι έχει τις δυνατότητες και τις γνώσεις πραγματικά να διορθώσει τα κακώς κείμενα στο Δήμο. Το πιστεύω πάρα πολύ. Είναι ένας πανεπιστημιακός, είναι καθηγητής πολυτεχνείου, έχει γνώσεις. Πιστεύω ότι θα αλλάξει την όψη του Δήμου. Όμως θέλω να πω εδώ στον κύριο Δούκα ότι έχει πολλή δουλειά και προς Θεού μην περάσει στο αντίθετο και επιτρέψει από την άλλη πλευρά φαινόμενα αλαζονίας. Διότι στηρίζεται από το Πασόκ και το Πασόκ δεν είναι και άγιοι άνθρωποι, έτσι. Έχουν και ένα σκληρό κομματικό μηχανισμό οι Πασόκοι, που μπορεί να μας βγει ως αντινεοδημοκρατία τώρα να κάνουν άλλα πράγματα δικά τους, τα τρελά. Και θέλω να πω μια κουβέντα πριν δώσω το λόγο σε εσάς. Στον Κώστα Ζαχαριάδη, πολύ αξιοπρεπής παρουσία και σοβαρός εκλογικός αγώνας. Ο Κώστας Ζαχαριάδης είναι νέος πολιτικός, είναι έντιμος πολιτικός και έχει ικανότητες. Πιστεύω ότι ο κύριος Δούκας, ο νέος πρόεδρος του, ο νέος δήμαρχος του Δήμου του Αθηναίων, θα συνεργαστεί με τον Κώστα Ζαχαριάδη για το καλό της Αθήνας. Τώρα για αυτά που γίνονται στον ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Προσωπικά, για λόγους της κριτικής κυρίως, αρνούμε να το σχολιάσω. Παρακαλώ να έχουμε το τηλέφωνο του σταθμού μας εδώ, το 211-1860-001, 211-1860-001. Με αυτό το τηλέφωνο, με αυτόν τον αριθμό, εσείς θα επικοινωνείτε μαζί μας μετά το διαφημιστικό διάλειμμα και εμείς θα ακούσουμε, όπως κάνουμε πάντα, τις δικές σας απόψεις, κρίσεις και παρατηρήσεις. Πάμε λοιπόν στο διαφημιστικό διάλειμμα. Κυρίες και κύριοι, εδώ στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, ραντεβού με την επικαιρότητα, 211-1860-001 στη διάθεσή σας, ο λόγος σε εσάς και ξεκινάμε με τον κύριο Δημήτρη από τη Σαλαμίνα. Γεια σας κύριε Καπούτση. Γεια σας κύριε Δημήτρη. Κύριε Καπούτση, αυτό που θέλω εγώ να πω είναι το εξής. Ο κύριος Μπάιντεν είπε τον Πούτιν και τη Χαμάς ότι δεν θα τους αφήσει να νικήσει η τρομοκρατία. Συμφωνούμε. Μήπως ξεχνάει κύριε Καπούτση τον αρχιτρομοκράτη του πλανήτη που λέγεται Ερντογάν. Μήπως ξεχνάει κύριε Καπούτση τη χώρα Τουρκία που έχει δολοφονήσει κόσμο και κοσμάκι. Μήπως μπορεί να ακούσει η πρεσβεία της Τουρκίας να μας πει για τον Ερντογάν και για την Τουρκία πώς που μιλάνε για σφαγές αμάχων μπορούν να μας πούνε πόσους σφάξανε στην Κύπρο. Μπορούν να μας πούνε πόσα παιδιά σκοτώσανε στην Κύπρο. Μπορούν να μας πούνε πόσες γυναίκες βιάσανε. Μπορούν κύριε Καπούτση να μας πούνε πόσες γυναίκες έγκυος ξεκυλιάσανε στην Κύπρο. Τα ξεχνάνε αυτά οι Αμερικανοί γιατί έχουν το ίδιο μερίδιο οι Αμερικανοί και οι Βρετανοί για την εισβολή στην Κύπρο από τους Τούρκους, κύριε Καπούτση. Αλλά δεν ξέρω τι ασυλία έχει ο Ερντογάν για να αποκαλεί τους άλλους δολοφόνους ο αρχιδολοφόνος Ερντογάν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Καπούτση για την υπομονή σας να με ακούσετε. Να είστε καλά κύριε Δημήτρη και εμείς σας ευχαριστούμε για την παρέμβασή σας. Ενδιαφέρουσα όπως πάντα. Ο κύριος Γιώργος από τα Ηλίσια έχει το λόγο. Κύριε Γιώργο. Ναι. Καλησπέρα σας και πάλι. Καλησπέρα. Είμαι μαζί σας. Ήμουν στα Βαπόρια παλιά και θυμήθηκα κάτι. Λοιπόν, μην με διακόψετε όμως μέχρι να το τελειώσω. Είναι ένας, από τα παλιά είναι αυτό, εκεί στο Περσικό κόλπο, είναι ένας Santa Fe Explorer από Χιλή, δεν λέω το όνομά του το κανονικό γιατί θα ξεσηκωθούν από εκεί πέρα. Λοιπόν, αυτό ευλήθη στον Περσοϊρακινό πόλεμο, αυτό είναι το ένα, και προσήραξε στις Καναρίους νήσους. Όταν ήμουν μέσα στο βαπόρι, σαν αξιωματικός, κλέβαμε, ναι, σημειώστε εντός παρενθέσεως, κλέβαμε
πετρέλαιο για τη ΣΥΠΑ με την προϋπόθεση ότι αυτό θα ήταν πετρέλαιο για όλο το ταξίδι, γιατί τότε ήταν κλειστό το ΣΟΕΣ και έπρεπε να κάνουμε το γύρο. Αυτό το δύο. Σημαία ήταν από Παναμαϊκή, Έλληνας καπετάνιος και γραμματικός επίσης, όμως ο Μαρκόνης ήταν Εγγλέζος, αλλά είχαμε και το άλλο ελάττωμα, μισή Έλληνες και μισή Χιλιάνοι. Ένα άλλο. Αν θέλει λίγο σύντομα το άλλο. Ναι. Όχι, δεν, τελειώνω. Μάλιστα. Σιίτες, σημειώσε το αυτό. Σημειώνω. Σιίτες είναι οι αριστεροί. Σουνίτες είναι οι δεξιοί. Και είχα πει κάποτε που βγήκα και είπα στα τουρκικά, είστε μπου κύριε Ερντογάν. Επιτέλους. Είπαμε να κάνουμε και εμείς ποτάκια όπως έκανε και αυτός τότε. Και ακόμα δεν έχει βάλει μυαλό. Μάλιστα. Αλλά ο Τούρκος δεν επετίθεται ποτέ. Μάλιστα κύριε Γιώργο, σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Γιώργο. Ο επόμενος, η κυρία Μαρία από το Νέο Φάλιρο. Κυρία Μαρία, σας ακούμε. Ναι. Καλησπέρα. Γεια σας. Θα ήθελα, λόγω που είσαστε πολύ καλός δημοσιογράφος και μέσα στα πράγματα, το βρίσκεται λογικό όταν ένας νέος άνθρωπος έχει αφήσει ένα χρέος στον ΕΦΚΑ, τον οποίο βέβαια τον πληρώνει κάθε μήνα στο ακέραιο ό,τι πρόγραμμα και ό,τι αυτό του έχει βγάλει. Να έχουν παιδιά που σπουδάζουν, να έχουν ενίκιο και τώρα τα Χριστούγεννα, μισθό και δώρο, τους κρατάει τα μισά λεφτά μέσα. Εσείς πώς το βλέπετε, γιατί δεν το λέτε στον κύριο Γεωργιάδη που είναι έντιμος, πράγματι έντιμος όπως τον είπατε υπουργός. Για ποιο λόγο όταν ο άλλος πληρώνει κάθε μήνα δεν αφήνει ποτέ απλήρωτο τον ΕΦΚΑ του κάθε μήνα. Είναι λογικό μόλις πληρωθούν τα παιδιά τώρα τα Χριστούγεννα ή μόλις ανέβει πάνω από χιλιάρικο να τους κρατάει τα λεφτά ο ΕΦΚΑ. Όχι, για βέβαια. Ποιο λόγο, τη στιγμή που το πληρώνει. Αν δεν το πλήρωνε, ευχαρίστως να το κάνει. Τη στιγμή όμως που είναι τόσο έντιμος άνθρωπος και το πληρώνει, ναι. Γιατί του κρατάει τα λεφτά, τα παιδιά τρέμουν τώρα τα Χριστούγεννα που θα πληρωθούν. Κυρία έχουν Μαρία, και παιδί το... που σπουδάζει. Κυρία έχουν Μαρία, κυρία Μαρία, κυρία τι Μαρία. Πρέπει να γίνει με αυτό το νόμο. Κυρία Μαρία, το κατάλαβα. Παρακαλώ πάρα πολύ. Το καταλάβαμε, κυρία Μαρία, το κατάλαβα. Το καταλάβαμε και θα το μεταφέρουμε όπου και όπως πρέπει. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Μαρία. Η κυρία Ουρανία από τα Πετράλωνα έχει το λόγο. Κυρία Ουρανία. Καλησπέρα σας. Σας ακούμε. Που σας βλέπω. Τώρα άκουσα την κυρία, έχει απόλυτο δίκιο. Γενικά η κατάσταση οικονομική της Ελλάδας δεν ξέρω πώς πάει, γιατί πάμε στο σούπερ μάρκετ και στεναχωριόμαστε. Δεν μπορούμε να πάρουμε τα απαραίτητα. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, που είπατε για τη θέση της Ελλάδας. Η Ελλάδα πρέπει να τα έχει καλά και με τους μεν και με τους δε. Διότι, δηλαδή να το πέσει όπως χαζά λιγάκι, όπως ο Ερντογάν που τα είχε και με την Ουκρανία καλά και με τη Ρωσία. Τώρα εμείς δημιουργήσαμε έχθρα με τη Ρωσία. Λένε ότι είμαστε εχθροί τους. Διότι δεν ήταν αυτό σωστό. Η Ελλάδα πρέπει να τα έχει καλά. Αυτή είναι η θέση της εδώ πέρα. Βρίσκεται στο σταυροδρόμι και έτσι πρέπει να φέρεται. Τώρα και με τους Παλαιστίνιους και τους Εβραίους. Έχει πολλούς Παλαιστίνιους που είναι χριστιανοί και ορθόδοξοι και δεν ξέρουμε. Δεν πρέπει να τα βάλουμε με τους Παλαιστίνιους και εδώ πρέπει η Ελλάδα να τα έχει καλά και με τους δεν και με τους δεν. Μάλιστα, και ωραία. Με τους μεν. Αυτό έχω να πω. Μπράβο, πρέπει κυρία Ουρανία. Ωραία τα λέτε. Μια διπλωματικότητα. Αυτό. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Καλό απόγευμα, μάλλον σας εύχομαι. Ο κύριος Νίκος από το Περιστέρι έχει το λόγο. Κύριε Νίκος, ακούμε. Γεια σου, κύριε Καμπούτση. Γεια σας. Λοιπόν, το πεπρωμένο φυγή είναι αδύνατον. Λοιπόν, ζούμε μια αθλειότητα και θα ξεκινήσουμε την αθλειότητα την εξωτερική. Ναι. Αν πάρετε ένα διαβίτη, κύριε Καμπούτση, και το βάλετε το καρφώσετε στην Ελλάδα και το τεντώσετε μέχρι το Μαρόκο, θα δημιουργήσετε ένα ημικύκλιο που θα μέχρι την Τσεχία. Όλα τα κράτη που περικλείει το ημικύκλιο είναι θα μπλέξουν από την Αραβική Άνοιξη και με όλα αυτά που ετοιμάζουν. Είναι όλα στημένα και προγραμματισμένα. Και η πόλεμη τη Ουκρανία και εδώ πέρα. Λοιπόν, εμείς είμαστε απλώς τα πιόνια.
ζούμε σε μια Ευρώπη η οποία κάνει το γάιδαρο. Δεν ξέρει τι κάνει, δεν ξέρει που πατάει, δεν ξέρει τι... ένα τίποτα. Όπου τη σπρώχνουνε. Μια Ευρώπη τελειωμένη στο χάρτη. Λοιπόν, αυτά έχω να πω και πάμε στα εσωτερικά. Στα εσωτερικά, κύριε Καμπούτσε, θα συμφωνήσω με μια λέξη που είχε πει ο συγχωρεμένος ο Καραμανής, ο γέρος. Ζούμε σε ένα τρελοκομείο. Και θα σου πω γιατί ζούμε σε ένα τρελοκομείο. Διότι κάναμε εκλογές τώρα δημοτικές και ξέρουμε πολύ καλά ότι στις δημοτικές ψηφίζουμε αδέρφια, θείους, μπαρμπάδες, συγγενείς και δεν κοιτάζουμε τα κόμματα. Και εκμεταλλευτήκαν όλοι αυτές τις εκλογές. Που άλλοι πήγανε για μπάνια και άλλοι πήγανε να ψηφίσουν. Και κάθονται εδώ πέρα και μας παραμυθιάζουν τα κόμματα. Ποια κόμματα. Πλάκας είναι. 10%. 10% και 12% και 15% κόμματα. Πριν ένα μήνα έκανα εκλογές στη Νέα Δημοκρατία. Δύο φορές πήρε 40. Και παραμυθιάζομαστε μεταξύ μας. Αυτά έχω να πω και ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Νίκο μας, να είστε καλά. Η κυρία Έφη από Κυψέλη έχει το λόγο. Κυρία Έφη. Καλησπέρα, κύριε Καπούτσι. Γεια σας. Εγώ διερωτώ με και θα ήθελα και εσείς να μου το εξηγήσετε. Η Χαμάς έχει πάρα πολλά χιλιόμετρα υπόγεια τούνελ. Πώς θα μπορέσουν εκεί να εισέλθουν ο στρατός του Ισραήλ? Αφού χιλιόμετρα, το λέει. Θα τα ανατινάξει. Πώς μπορεί να μπουν εκεί και να τους εξοδοτερώσουν? Θα τα ανατινάξει. Δεν είναι κρίμα να χάνονται και από τις δύο πλευρές άμαχοι, παιδάκια, γυναίκες, νέοι, γέροι, μεγάλοι. Είναι κρίμα. Θα πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει αυτή η αιματοχυσία. Εγώ εύχομαι να βρουν κάπου όλοι μία λύση και να σταματήσουν. Ευχαριστώ πολύ. Όλοι το ευχόμαστε, κυρία Έφη μου, όλοι το ευχόμαστε να γίνει κάτι αυτό, αλλά δεν το βλέπω να γίνεται. Να υπάρχει κάτι τέτοιο. Ο επόμενος, ο κύριος Γιάννης από τα Λιώσα. Σας ακούμε, κύριε Γιάννη. Κύριε Γιάννη, έχετε το λόγο. Ναι, καλησπέρα κύριε Καπούτσι. Καλησπέρα κύριε Γιάννη. Θέλω να πω το εξής. Αυτό το κρυφτό που παίζει η Ευρώπη, η οποία κρύβεται δυστυχώς από όλα αυτά που συμβαίνουν, έχει δώσει το δικαίωμα, όχι τώρα, αυτό ισχύει και από παλαιότερα, να αναβαθμιστεί η Αμερική σε παγκόσμιο χωροφύλακα. Με αποτέλεσμα να κουνάει το δάχτυλο όπου έχει συμφέρον. Τις φταίνε οι Ισραηλίτες, τις φταίνε οι Παλαιστίνοι, τις φταίνε οι Ρώσοι, τις φταίνε οι Κινέζοι. Όμως δεν βλέπω να κάνει καμία κίνηση να σταματήσει αυτή η κατάσταση. Δεν ξέρω τι συμφέροντα παίζονται. Αλλά και αυτό το κρυφτό της Ευρώπης, η οποία είναι αμίλητη, ακούνητη, αγέλαστη και δεν μπορώ να καταλάβω, μιλάμε για Ευρωπαϊκή Ένωση, εγώ σας το έχω ξαναπεί, Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υφίσταται, κύριε Καπούτσι. Μάλιστα. Ευρωπαϊκή κοινότητα μπορεί να είναι, αλλά ένωση χωρίς ενιαία κυβέρνηση, ενιαίο σύνταγμα και ενιαίο στρατό δεν υφίσταται ένωση. Μάλιστα. Μπορεί να το παραδέχεστε, μπορεί και όχι. Αυτή είναι η άποψή μου. Δυστυχώς όμως, μια περιοχή η οποία θεωρείται κατά κάποιο τρόπο ενωμένη 450 εκατομμυρίων, να μην έχει λόγο και να αφήνει τα πράγματα να εξελίσσονται έτσι. Και φοβάμαι ότι για μία ακόμη φορά η Ευρώπη θα πληρώσει το μάρμαρο. Καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά, κύριε Γιάννη μας, να είστε καλά. Ο κύριος Ανδρέας Δάφνη, από τη Δάφνη. Σας ακούμε, κύριε Ανδρέα. Γεια σας, κύριε Καπούτσι. Γεια σας. Εγώ θα ήθελα να πω κάτι σχετικά με τις εκλογές. Μάλιστα. Η αποχή ξεπέρασε το 70% από ό,τι μας είπατε. Στις επόμενες εκλογές, εάν η αποχή, δηλαδή θα πρέπει να πάνε να ψηφίσουν οι 7 Έλληνες στους 3, διαφορετικά να μένουν όλα ως έχουν. Να μην αλλάζουμε δήμαρχο, ούτε περιφέρεια, ούτε περιφερειάρχους, κανέναν. Εάν ψηφίσουν παραπάνω από 7 στους 10, τότε το αποτέλεσμα να γίνεται σεβαστό. Διαφορετικά να μένουν όλα όσα έχουν. Πρέπει να βρούμε ένα κίνητρο, κύριε Γιάννη, να κινηθεί ο πολίτης να πάει να πει τη γνώμη του. Έστω κι αν είναι ουδέτερη, πρέπει να πάει να την πει. Συμφωνούμε, κύριε Ανδρέα, συμφωνούμε. 2,7 στους 10 Έλληνες
να κυβερνάνε τη χώρα με αυτόν τον δρόμο. Έχετε δίκιο. Δεν νομίζω ότι λειτουργεί σωστά. Πάντα περπατάμε σε λάθος δρόμο. Ευχαριστώ που με ακούσατε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Θα πρέπει να δούμε ένα θέμα, και πρέπει να το λέμε συνέχεια αυτό, ένα θέμα που αφορά κυρίως τους ανθρώπους που είναι με μικρά σχετικά εισοδήματα, το θέμα της ακρίβειας. Είναι τεράστιο το θέμα. Έχει κοινωνικές και ανθρωπιστικές διαστάσεις. Δεν μπορείς να πηγαίνεις σούπερ μάρκετ και να φεύγεις άρρωστος. Διότι με τα λεφτά που διαθέτεις δεν βγαίνει ο μήνας. Δεν βγαίνει. Ό,τι και να κάνεις, περισσεύουν μέρες. Περισσεύουν μέρες χωρίς τρόφιμα. Ή θα αναγκαστείς να είσαι συνεπής σε άλλες υποχρεώσεις σου, να μην πληρώσεις το φως, το νερό, ξέρω εγώ, τα κοινόχρηστα, τι άλλο, για να επιβιώσεις. Είναι μία πραγματικότητα που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Δεν μπορεί να σφυρίζουμε αδιάφορα και να παίρνουμε ημίμετρα. Είναι πρόβλημα. Είναι πρόβλημα. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να τα καταφέρουν. Είτε είναι συνταξιούχοι, είτε είναι εργαζόμενοι με μισθούς 650-700 ευρώ. Πάρε 700 ευρώ εσύ και ζήσε. Πάρε, ζήσε. Να μας πεις πως ζήσε, να μας το πεις. Άρα λοιπόν, θα πρέπει να το δούμε πολύ πιο σοβαρά αυτό το θέμα. Όπως θα πρέπει να δούμε πολύ πιο σοβαρά το πώς θα στηρίξουμε ανθρώπους οι οποίοι βγαίνουν, φεύγουν βιαίως από την εργασία τους, διότι μπαίνουμε σε μια νέα εποχή, νέες τεχνολογίες, ένας 50-ης, 55-ης δεν μπορεί να τα καταφέρει όπως θα καταφέρει ένας 25-ης. Έχουν χάσμα γενεών, υπάρχει. Άρα αυτός ο άνθρωπος βγαίνει στην ανεργία, δεν πρόκειται να ξαναβρει δουλειά, μπορεί να μην έχει συμπληρώσει τα χρόνια που είναι για να πάρει σύνταξη, ή αν θα πάρει σύνταξη είναι στα 67, είναι 55, πώς θα ζήσει αυτά τα χρόνια, ποιος θα τον ζήσει, ποιος πρέπει να διαφερθεί για αυτόν τον άνθρωπο. Θα μου πείτε, τα ζητάμε όλα από το κράτος, ζητάμε πολλά από το κράτος. Μα αυτή δεν είναι η δουλειά του κράτους. Δεν λένε οι πολιτικοί μας προεκλογικά, αυτό δεν μας λένε. Πρώτα ο άνθρωπος, πρώτα ο πολίτης, το κράτος αρρωγό στον πολίτη, το κράτος δίπλα στον πολίτη. Αυτά δεν μας λένε. Γιατί τα ξεχνάνε την επόμενη μέρα. Και το χειρότερο, γιατί στις επόμενες ή μεθεπόμενες εκλογές ψηφίζουμε τους ίδιους, μας λένε τα ίδια, ψεύτικες υποσχέσεις, διλήμματα ψεύτικα, έτσι ώστε να υποχρεώνεται ο λαός σε συγκεκριμένες επιλογές. Κύριε Γιώργο, από την Νέα Σμύρνη, έχετε το λόγο. Γεια σας, κύριε Καπούτη. Γεια σας. Γεια σας, κύριε Καπούτση, τι κάνετε? Σας ακούσα, ναι, ακούμε πολύ καλά. Σας ακούμε, κύριε Γιώργο, σας ακούμε. Λοιπόν, εγώ θα πω για αυτό που έγινε στο Ισραήλ. Να το πείτε. Λοιπόν, εγώ θα πω αυτό που έγινε στο Ισραήλ. Λοιπόν, αυτή δεν είναι ούτε δολοφόνη, ούτε κλιματίες, ούτε τίποτα. Είναι τρομοκρατική οργάνωση, έτσι δεν είναι? Αν δεν κλείσετε την τηλεόραση, δεν μπορέσουμε να συνοηθούμε, κύριε Γιώργο μας. Ναι. Λέω, πρέπει να κλείσετε την τηλεόραση, να χαμηλώσετε τη φωνή για να συνοηθούμε. Έτσι δεν γίνεται. Ναι, την έχω χαμηλώσει. Ωραία. Πάμε λοιπόν για τη Χαμάς που λέγατε, ότι είναι δολοφονική τρομοκρατική οργάνωση. Μάλιστα, είναι. Πάμε παρακάτω. Ωραία. Αυτή έχει σχέσεις με την Τουρκία. Έχει, βεβαίως. Βεβαίως. Με ποιο δικαίωμα ο Πρωθυπουργός της χώρας μιλάει με τους Τούρκους οι οποίοι έχουν σχέση με τη Χαμάς, με
με οποιαδήποτε τρομοκρατική οργάνωση. Ξέρετε γιατί δεν πήγε στο Ισραήλ ο κύριος Πρωθυπουργός? Γιατί? Ότι δήθεν ότι υπάρχει θέμα ασφάλειας. Θέμα ασφάλειας πήγε ο Μπάιντεν, πήγε ο Γερμανός, πήγε ο Άγγλος, πήγε ο Ρούν, δεν ξέρω κλπ. Γιατί δεν το θέλει ο Ισραηλινός, γιατί μιλάει με τον Τούρκο. Αυτή είναι η άποψή μου. Λογικό, λογική δεν, εξήγηση, δεν, ναι. Ορίστε. Λογική εξήγηση, λέω, είναι, ναι. Άρα, πώς γι' αυτό να υπάρχει θέμα ασφάλειας και για τους άλλους δεν υπάρχει. Άρα. Εδώ πέρα είναι πάρα πολύ επικίνδυνα τα πράγματα. Τι θέλω να πω με αυτό? Ότι εγώ γιατί να μην είμαι με το Ισραήλ και να είμαι με τους Παλαιστίνιους, οι οποίοι τα έχουν καλά με τους Τούρκους. Πολύ ωραία. Εντάξει, κύριε Γιώργο. Εντάξει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Γιώργο. Ο κύριος Αλέξανδρος από Χολαργό. Σας ακούμε, κύριε Αλέξανδρε. Νομίζω λοιπόν, τελευταίος είναι. Χθες βγήκε κάποιο βιντεάκι από τον κύριο πρόεδρο των Πακιστανών. Προχθές μάλλον στην διαδήλωση έξω από την Αμερικάνικη Πρεσβεία. Και καλούσε όλους τους Πακιστανούς, Παλαιστινίους που είναι έτοιμοι να έρθουν στην Ελλάδα, yeah. Και τους έλεγε το εξής. Κάθε μήνα, λέει, θα έχετε ένα 400 ευρώ, θα έχετε δωρεάν κατοικία, ΔΕΗ κτλ. Οπότε, λέει, μπορείτε να έρθετε στην Ελλάδα, η οποία δίδει πολιτικό άσυλο σε οποιονδήποτε το ζητήσει. Και όσοι έρχονται, λέει, και καταζητούνται από την Ιντερπόλ και έρχονται πάλι πίσω στην Ελλάδα, και αυτοί θα πάρουν πολιτικό άσυλο αυλεπή. Λοιπόν, αυτά είπε, αυτά έχουν βγει στο διαδίκτυο, αυτά θα δουν και οι διακινητές και όλοι οι άλλοι που περιμένουν για να μπουν στην Ευρώπη και στην Ελλάδα βέβαια, μέσω Ελλάδας. Και εμείς τώρα μιλάμε γιατί ο Έλληνας δεν έχει να πληρώσει το σούπερ μάρκετ, γιατί τα λεφτά, κύριε Καπουτσί, μπαίνουν και δίδονται κατ' εντολήν σε αυτούς τους ανθρώπους. Πόσα δισεκατομμύρια λοιπόν στοιχίζουν αυτοί οι άνθρωποι που είναι στην Ελλάδα τώρα και όσοι θα μπουν μελλοντικά στο προϋπολογισμό? Για κάντε να δείτε πόσο είναι, κάνα 2 εκατομμύρια, και από εκεί και πέρα συζητάμε τα υπόλοιπα. Ωραία. Ευχαριστούμε, κύριε Αλέξανδρε. Καλό τριήμερο να έχετε. Ο κύριος Νίκος, που θα είναι και ο τελευταίος στη σημερινή εκπομπή. Σας ακούμε, κύριε Νίκο. Να είστε σύντομο, γιατί τελειώσαμε. Να είστε καλά. Εγώ σύντομα θα πω τώρα τι άκουσα στο Sky. Σε συνέχεια αυτά που είπε ο φίλος προηγουμένως. Αυτός λοιπόν που μπήκε ο Σύριος 24 χρονών στον Άγιο Παντελεήμονα και φώναξε Αλαχού Ακμπάρ, πριν ένα χρόνο του είχε ξανακάνει μεγάλη βδομάδα και του έχουν βγάλει διοικητική απέλαση. Αλλά δεν τον διώχνουνε, αντίθετα μένει σε ένα υπόγειο στην Αχαρνών. Έχει ψυχολογικά προβλήματα, ο Σκάι το έλεγε στις ειδήσεις προηγουμένως, και πριν από 20 μέρες είχε συλληφθεί γιατί είχε βάλει φωτιά σε ένα κτίριο του Δήμου. Μάλιστα. Ευχαριστούμε, κύριε Νίκο, για την πολύ χρήσιμη πληροφορία που μας δώσατε. Εδώ, αγαπητοί φίλοι και φίλες, η εκπομπή ολοκληρώθηκε. Να είστε καλά, να έχετε καλό τριήμερο. Την άλλη Παρασκευή, Θεού θέλοντος, θα τα ξαναπούμε πάλι εδώ στο ραντεβού μας στο Blue Sky στις 2 το μεσημέρι, κάθε Παρασκευή. Γεια σας.